Όταν έλεγα στις φίλες μου ότι έχω συνέντευξη μαζί σου, με ζηλέψαν λίγο. Όχι, δεν λέω. Σίγουρα. Ναι. Εμφανίζεσαι μπροστά. Πού σε πετυχαίνουμε τώρα, με τι ασχολείσαι? Φέτος ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί παρόλο που δεν είχα σχήμα, είχα μια εξαιρετική παράσταση, η οποία μου έδωσε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Το Τζίζους Κράιστ Σούπερσταρ, ναι, Σαυροπόλ. Εκτός από το ότι είναι μια αναγνωρισμένη παράσταση σε όλο τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, ήταν πολύ δυνατό αυτό που συνέβαινε πάνω στη σκηνή. Για ένα νέο παιδί σαν και σένα, τι πιστεύεις ότι είναι το μυστικό για να προχωρήσει? Νομίζω δυστυχώς ότι δεν υπάρχει συνταγή και μυστικό. Είναι τρόπος σκέψης πιο πολύ και ο τρόπος ζωής. Νομίζω ότι προσελκύει πολλές φορές αυτό που θέλουμε πολύ. Το modeling πώς προέκυψε παράλληλα με τη μουσική? Αυτό προέκυψε στα 18 περίπου, 17-18 ήμουνα. Από τις παρέες μου πιο πολύ. Μου λέγανε γιατί δεν το δοκιμάζεις, γιατί δεν το δοκιμάζεις. Εγώ δεν το πίστευα καθόλου. Γιατί δεν το πίστευες? Εντάξει, γενικά δεν πιστεύω πάρα πολύ στην εξωτερική μου εμφάνιση. Νοσταλγώ να σ' αγγίξω, να σε δω με κάθε τρόπο. Όταν κοιτάζεις δηλαδή στον καθρέφτη, δεν λες, δεν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις? Κάποιες φορές. Και όταν δεν σ' αρέσει, τι λες? Πώς είσαι έτσι? Στον χώρο λοιπόν του τραγουδιού, στον χώρο του modeling, θέλω να μου πεις εσένα αντίστοιχα αν σε έχουν προσεγγίσει με τρόπο ίσως κακοποιητικό, παρενοχλητικό. Δεν μου έχει συμβεί κάτι ακραίο και μάλλον αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στο πώς συμπεριφέρομαι εγώ. Δηλαδή νομίζω ότι οι άνθρωποι παίρνουν δικαίωμα από τα δικαιώματα που τους δίνεις εσύ. Τα μη ακραία. Ναι, έχουν συμβεί πράγματα. Ναι. Σε καμαρίνι έχει τύχει να έρθουν και να βγάλουν τα ρούχα τους και τα λοιπά. Ναι, αυτό έχει συμβεί. Πώς το διαχειρίζεσαι εκείνη την ώρα? Πώς το διαχειρίζομαι? Το σταματάω, γιατί δεν λειτουργώ εγώ έτσι καταρχήν. Εγώ θέλω να έχω το πάνω χέρι. Είμαι λίγο κλασικός σαν άντρας. Θες να κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση. Ναι. Με καταχρήσεις έχεις ποτέ έρθει σε επαφή? Μ' αρέσει να δοκιμάζω γενικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά δυνατός στο να μην εθιστώ σε αυτά. Οπότε έχω δοκιμάσει, αλλά έχω κάνει κάποια πράγματα, αλλά πλέον όχι, τίποτα. Είσαι από αυτούς που θεωρούν ότι πρέπει να κυνηγήσουν το να γίνουν πρώτο όνομα? Σίγουρα θέλω να κάνω επιτυχημένα τραγούδια, τα οποία θα ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι λογικό. Τώρα, αυτό σαν επακόλουθο έχει να γίνω πρώτο όνομα μάλλον. Άρα, ναι, θέλω να γίνω πρώτο όνομα.